Η βόμβα στο λύκειο πολεμιδιών τοποθετήθηκε μέσα σε καζανάκι των αποχωρητηρίων, τα οποία βρίσκονται κάτω και δίπλα από αίθουσες διδασκαλίας. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού θράσματα εξφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση. Ήταν πολύ τρομακτική έκρηξη. Είναι απαράδεκτα φαινόμενα. Πρέπει το Υπουργείο να θέσει τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων επιτέλους και να προσφέρει ασφάλεια στα παιδιά στα σχολεία. Ένας μαθητής εγλίτωσε την τελευταία στιγμή, αφού δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη προσπάθησε να κρυφτεί στα αποχωρητήρια για να αποφύγει το μάθημα. Για καλή του τύχη όμως έγινε αντιληπτός από καθηγητή και επέστρεψε στην τάξη του. Έχει να μπούμε στα αποχωρητήρια. Έπαιξε η βόμβα μας και φιάμενιστα. Περνούσαμε έξω από τα αποχωρητήρια για να πάμε στο μάθημα μας και ακούσαμε ένα δυνατόν κρότο. Από την εκφοφαντική έκρηξη προκλήθηκε πανικός και μεγάλη αναστάτωση, αφού κανένας δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι ζημίες που έγιναν είναι αρκετές στα αποχωρητήρια. Περιμένουμε από την αστυνομία να μας ενημερώσει. Αγανακτισμένοι οι καθηγητές από τη δημιουργήθησα κατάσταση στο σχολείο επαναφέρουν για άλλη μια φορά θέμα ασφάλειας στο σχολικό χώρο, ενώ σε έκτακτη συνεδρίασή του ο καθηγητικός σύλλογος απεφάσισε τη διακοπή των μαθημάτων. Αυτό το πράγμα το ζητήσαμε το Υπουργείο επανειλημμένα και δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι τώρα τίποτα. Καθηγητές αλλά και μαθητές του σχολείου καταγγέλνουν ότι στους τελευταίους μήνες η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, ειδικά από την παρουσία εξωσχολικών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν επεισόδια. Την περασμένη εβδομάδα, άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στην αυλή του σχολείου χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια βόμβα με καζάκια.